Κύριε Υπουργέ, λόγω του ασαφούς και ομικλώδους τοπίου που έχει δημιουργηθεί γύρω από την υπόθεση της προγραμματισμένης καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας στη λεκάνη της Μεσογείου, αξιοποιώ τη δυνατότητα που μου δίνει ο κανονισμός της Βουλής, έστω και μετά από 2 εβδομάδες αφού κατέθεσα τη σχετική επίκαιρη ερώτηση, για να ενημερωθώ ως μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, αλλά και για να ενημερωθούν οι πολίτες της Κρήτης έγκυρα διαστόματός σας σχετικά με τον λόγο θέμα. Εξ όσων γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, η όλη διαδικασία προβλέπει καταρχήν τη μεταφορά του 7% περίπου 1.290 τόνων των πιο επικίνδυνων χημικών όπλων με πλοία της Συρίας και της Νορβηγίας, της Νορβηγίας και της Δανίας, συνοδευόμενα από πολεμικά πλοία της Κίνας και της Ρωσίας. Όπου υπάρχει λάθος πληροφόρηση, παρακαλώ δώστε εσείς τη σωστή ενημέρωση. Στη συνέχεια, θα γίνει μεταφόρτωση λιμάνι της Ιταλίας πάνω σε αμερικάνικο πλοίο, στο οποίο θα γίνει με τη διαδικασία της υδρόλυσης η πρώτη καταστροφή αδρανοποίηση των χημικών εν πλώ σε διεθνή ύδατα. Να σημειωθεί ότι γίνεται για πρώτη φορά μεταξύ Μάλτας, Λιβύης και Κρήτης ή κάπου αλλού. Αρχικά η εξέλιξη της υπόθεσης καταστροφής των χημικών όπλων χαροποίησε τη διεθνή κοινότητα, διότι μεγάλες δυνάμεις πήραν την απόφαση μέσω του Οργανισμού Απαγόρευσης Χημικών Όπλων να καταστραφεί το πολύ επικίνδυνο Συριακό χημικό οπλοστάσιο. Αυτό όμως, κύριε Υπουργέ, τι να γίνει εφιάλτης και αγωνία στους πολίτες της Κρήτης. Όχι τόσο επειδή υπάρχει ο κίνδυνος απόρριψης ουσιών ή αποβλήτων στη θάλασσα ή στο έδαφος, ούτε φυσικά θα πέσουν ανεπεξέργαστα χημικά σε βαρέλια στη θάλασσα, μέθοδος παλιότερα είχε ακολουθηθεί, αλλά επειδή δεν υπάρχει σωστή, ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση από μέρους σας. Έτσι δημιουργείται πεδίο για σπέκουλα, για παραπληροφόρηση, από όσους επενδύουν στην άγνοια και το φόβο των πολιτών. Να σας ενημερώσω ωστόσο ότι τόσο επιστημονική κοινότητα, όπως ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Γιδαράκος, και άλλοι πανεπιστημιακοί, ο κ. Πισίας, ο κ. Μίλιος, η κ. Μίλιου, αλλά και ο κ. Ζουγανέλης, έχουν διατυπώσει τις ανησυχίες τους, κυρίως λόγω πλημελούς πληροφόρησης και απόκρυψης σημαντικών στοιχείων. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Αλλά και του κινδύνου που ούτως ή άλλως εμπεριέχεται σε μια εν πλώ επιχείρηση όπου εισέρχονται πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Και βέβαια εκείνοι καλά κάνουν και λένε ότι τι μπορεί να συμβεί στο ενδεχόμενο διαρροής. Εσείς τι αλήθεια έχετε πει όλο αυτό το διάστημα, τι λέτε τώρα? Έχουμε λοιπόν τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής την προηγούμενη Παρασκευή, η οποία ήταν μια πολύ καλή αρχή για σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος από πλευράς κύριου Βενιζέλου. Επιτέλους, ο κύριος Βενιζέλος έδειξε να ασχολείται σοβαρά με το θέμα των χημικών όπλων της Συρίας. Θεωρώ όμως ότι δεν αρκεί. Και ότι είναι υποχρέωσή σας, κύριε Υπουργέ, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, να συναντήσετε άμεσα εκπροσώπους φορέων της Κρήτης, της Εκκλησίας, Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, του τουριστικού κλάδου, φυσικά τους κρητικούς βουλευτές και ευρωβουλευτές, και να ενημερώσετε διεξοδικά, υπεύθυνα και επίσημα για όλα αυτά που διεμηνήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της προηγούμενης Παρασκευής και ό,τι νεότερο υπάρχει. Και να αντικρούσετε με επιχειρήματα ό,τι έχουμε να σας πούμε και όχι με καθυστυχαστικές ανακοινώσεις, επικαλούμενοι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι και στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο, όπως για παράδειγμα WWF Ελλάς, που εάν ήταν θέμα τοποθέτησης ανεμογεννήτριας στην τάδε βουνοπλαγιά, θα είχαν κρεμαστεί στους βράχους. Αλλά τώρα ένοχα σιωπούν και αποφεύγουν κάθε δημόσια τοποθέτηση. Πού πήγε η ευαισθησία τους και τα ευαίσθητα περιβαλλοντικά τους αντανακλαστικά? Άρα πάψτε να επικαλείστε αφιβόλου αξιοπιστίας περιβαλλοντικές οργανώσεις και πείτε μας εσείς τι και πώς. Κύριε Υπουργέ, το τοπίο της ενημέρωσης πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι πολίτες της Κρήτης να είναι ενήμεροι και ήσυχοι ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, εάν έχει καταβάλει, έτσι ώστε εάν δεν καταφέρουμε την αποτροπή της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας στη λεκάνη της Μεσογείου, να τηρηθούν αυστηρά όλα τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας, να υπάρχει εποπτεία με την παρουσία Ελλήνων εξειδικευμένων επιστημών και να υπάρχουν ερευνητικά σκάφη όπως του ΕΛΚΕΘΕ για παράδειγμα, τα οποία θα κάνουν μετρήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της επιχείρησης και να επιβεβαιώνουν την άψογη και δίχως καμία απώλεια εκτέλεση του σχεδίου. Κατόπιν αυτών σας ερωτώ, είστε διατεθειμένος να πάρετε πρωτοβουλίες για όσα σας ανέφερα μόλις? Τι πρωτοβουλίες έχετε πάρει ως Υπουργείο Εξωτερικών και τι σκοπεύετε να κάνετε ακόμα? Τι κινήσεις έχουμε κάνει ως χώρα, να σημειώσω τακτικό μέλος με εισφορές στον Οργανισμό Απαγόρευσης Χημικών Όπλων? Τι πρωτοβουλίες έχετε πάρει, κύριε Υπουργέ, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι αλήθεια έχει κάνει η Ευρώπη για αυτό το θέμα? Εάν δεν απατώμε, ο κύριος Βενιζέλος προεδρεύει τον ομολόγο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ. Ο Υπουργός, ο κύριος Κουρκούλας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εύλογο το ενδιαφέρον του αξιότιμου κύριου βουλευτή. Είναι πράγματι ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη. Θα ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Βενιζέλος, όλο το Υπουργείο εξ αρχής έχει επισημάνει το πόσο σημαντική είναι αυτή η υπόθεση και εξ αρχής έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες πριν ακόμα το θέμα έρθει στη δημοσιότητα. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τη Βουλή πριν από μερικές εβδομάδες για το ίδιο ζήτημα. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια, απλώς θέλω να διαβεβαιώσω, όπως εξάλλου αναλυτικά αναφέρθηκε και στην συνάντηση της περασμένης Παρασκευής του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος ο Υπουργός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και η Πρεσβεία μας στη Χάγη βρίσκονται σε συστηματική άμεση επαφή με τον Οργανισμό για την Καταστροφή των Χημικών Όπλων, που υπενθυμίζω είναι ο οργανισμός στον οποίο απενεμήθη το Νόμπελ Ειρήνης το 2013. Μιλάμε για σοβαρό οργανισμό, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εμείς και μέσα της Πρεσβείας μας στη Χάγη και στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κινητοποιήσει τους πάντες. Μόλις χθες η πρέσβης μας στη Χάγη είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή αυτής του οργανισμού, όπου πήραμε και μία καινούργια πληροφόρηση. Δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό σημείο ή τίποτα κρυφό ή τίποτα μυστικό. Αυτό που υπάρχει είναι ότι αυτό είναι ένα σχέδιο σε εξέλιξη. Και εμείς ως υπεύθυνοι Υπουργείου Εξωτερικών δεν μπορεί να σας δώσουμε παρά μόνο την πληροφόρηση η οποία είναι τεκμηριωμένη. Επαναλαμβάνω αυτά που είχα πει, αλλά με ορισμένες αν θέλετε προσθήκες, ότι το πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών, το KRA, το οποίο θα γίνει η αδρανοποίηση, όπως είπατε, μέσω υδρόλυσης των πλέον επικινδύνων ουσιών, γιατί οι ουσίες έχουν μπει σε διάφορες κατηγορίες, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα λιμάνι της Ισπανίας, στο λιμάνι Ρότα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι τα δύο φορτηγά πλοία της Δανίας και της Νορβηγίας παραμένουν εμπλό στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λατάκιας της Συρίας και Κύπρου και προσεγγίζουν το λιμάνι της Συρίας όταν ειδοποιούνται ότι υπάρχει φορτίο για παραλαβή. Στη συνέχεια θα γίνει η μεταφόρτωση στο πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Cape Ray, που όπως ξέρουμε ήδη θα γίνει στο ιταλικό λιμάνι στην Καλαβρία. Τώρα, οι πλέον επικίνδυνες ουσίες, όπως είπα, της κατηγορίας 1 θα εξουδετερωθούν, θα αδρανοποιηθούν πάνω στο αμερικανικό πλοίο. Δεν υπάρχει διαδικασία, δεν υπάρχει περίπτωση στη διαδικασία αυτή έκκλησης αερίων και η τελική καταστροφή των υποπροϊόντων, των αποβλήτων, θα πραγματοποιηθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις στην Ξηρά, μακριά από τη Μεσόγειο. Ήδη μετά από δημόσιο διεθνή διαγωνισμό που είχε προκηρύξει ο Οργανισμός για την Καταστροφή των Χημικών, δύο εταιρείες, μία φιλανδική και μία αμερικανική, έχουν αναλάβει την καταστροφή των αποβλήτων, η οποία, όπως είπα, θα γίνει μακριά από τη Μεσόγειο. Επισημαίνω ακόμα μια φορά ότι στο πρόγραμμα καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας δεν προβλέπεται ούτε μία απόρριψη ουσιών ή αποβλήτων στη θάλασσα ή στο έδαφος, αλλά ασφαλής μεταφόρτωση στα πλοία αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, θα συνοδεύεται και από πλοία διαφόρων χωρών για λόγους ασφάλειας. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι επάνω στο πλοίο θα βρίσκονται παρατηρητές του Οργανισμού για την Καταστροφή των Χημικών Όπλων από διάφορες χώρες και χώρες οι οποίες είναι γνωστές για την ευαισθησία τους σε περιβαλλοντολογικά θέματα, όπως είναι η Νορβηγία, όπως είναι η Δανία, και εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών κάνουμε προσπάθεια και ελπίζω ότι θα είμαστε επιτυχείς στο να υπάρχει και Έλληνες παρατηρητής πάνω στο πλοίο. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, όπως έχει επισημανθεί από σύσσωμη την επιστημονική κοινότητα αλλά και το παρατηρητήριο πολιτών για την αηφόρο ανάπτυξη, για πρώτη φορά εφαρμόζεται η εργαστηριακή μέθοδος της υδρόλυσης επιπλωτού μέσου. Επλέον το πλοίο Cape Ray, στο οποίο φορτώθηκαν τα χημικά, είναι γυραίο, μονοπίθμενο και μετασκευασμένο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Τα σχέδια μέσα
και μέτρα αντιμετώπιση οποιοδήποτε ενδεχόμενου κινδύνου αποτελούν απόρριτο μυστικό. Οι σχετικές πληροφορίες του οργανισμού για την απαγόρευση των χημικών όπλων βρίσκονται σε επίπεδο εκλαϊκευμένης πληροφόρησης. Εάν δεν διατυπώνεται ρητά ποιος αναλαμβάνει την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου είδους καταστροφής. Επλέον, όπως έχει επισημανθεί, η τεχνική της υδρόλυσης έχει δυνητικά προβλήματα, ακόμη και οι Αμερικανοί που θα την κάνουν εν πλώ την έχουν χαρακτηρίσει λίγη ανεπικίνδυνη αποστολή. Επιπλέον, οι ίδιοι εμπειρογνώμονες για τα χημικά της Συρίας έχουν αναφερθεί σε προβλήματα προσαρμογής των χημικών σε συγκεκριμένη μέθοδο, ενώ στην ιστοσελίδα του οργανισμού, που επικαλείστε και εσείς, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει καν αναφορά για τη συμπεριφορά των πρόδρομων χημικών ενώσεων στο σύστημα αυτό. Για παράδειγμα, το μεθυλοφοσφορικό διφθορίδιο, πρόδρομη βασική ένωση των χημικών όπλων, μία αντιδρούσα και διαβρωτική ουσία που προκαλεί εγκάβματα και νευρωτικά συμπτώματα, αντιδρά με το νερό και δημιουργεί το ίδιο ατμούς υδροφθορίου. Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, το πώς θα συμπεριφερθούν αυτά τα χημικά στην υδρόλυση, πώς θα συμπεριφερθούν τα παράγωγά τους, γιατί και οι Αμερικανοί διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους. Ο επικεφαλής επιστημονικά της αποστολής, που θα διευθύνει από την Αμερική, ο κύριος Βίναν, μιλώντας στα μέλη επιστημονικά και τεχνικά του πληρώματος του Αμερικάνικου πλοίου, που θα κάνει την εξουδετερώση για πρώτη φορά εν πλώ με υδρόλυση στη Μεσόγειο, την έχει ήδη χαρακτηρίσει ως λίγαν επικίνδυνη. Είπε, χρειάζεται μηχανική για να καταλάβουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος που θα κάνουμε χρήση για πρώτη φορά εν πλώ. Για την εφαρμογή σε ένα τέτοιο πλοίο θα πρέπει να τρέξουμε ειδικές τεχνικές μελέτες για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενισχυμένη η κατάσταση και να εξασφαλίσουμε πως έτσι θα ελαστοποιήσουμε τους κινδύνους. Και βέβαια, για όλα αυτά ο οργανισμός δεν δίνει καμία απάντηση. Η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, είναι τακτικό μέλος στο Διεθνή Οργανισμό Απαγόρευσης Χημικών Όπλων και ως μέλος καταβάλει εισφορές. Από τη θέση της ως μέλος, λοιπόν, απαραίτητες υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Πόσο αξιοποιούμε σε αυτή τη φάση τα δικαιώματά μας? Αντίστοιχα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τις υποχρεώσεις, στο πλαίσιο των οποίων ανακοίνωσε χρηματοδότηση στήριξης ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, για να βοηθήσει την καταστροφή των χημικών αποθεμάτων της Συρίας σωστά, συμβάλλοντας σε ένα ειδικό ταμείο που ιδρύθηκε από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών, έχει και δικαιώματα. Πώς τα αξιοποιεί και κυρίως πώς προωθεί τα δικαιώματά της και πώς τελικά προστατεύεται? Και κάνω μια υποθετική ερώτηση και περιμένω υπεύθυνη απάντηση, κύριε Υπουργέ. Γιατί προηγουμένως δεν με ικανοποίησατε, για να είμαι ειλικρινής. Εάν πέσει έστω και μία μικροποσότητα χημικών ουσιών, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, στη θάλασσα, ποιος έχει την ευθύνη να ενεργοποιήσει σχέδιο προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος? Είμαι σαφής. Εάν εκπονηθεί από σήμερα τέτοιο σχέδιο, ποιος αναλάβει το κόστος? Έχει εκπονηθεί τέτοιο σχέδιο? Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων της χώρας μας έχει λάβει γνώση της επιχείρησης αυτής και έχει θέσει υπόψη σας ανάλογο σχεδιασμό? Μπορείτε, κύριε Υπουργέ, να μας εγγυηθείτε με κάθε επισημότητα ότι δεν έχει ξεκινήσει αυτή την ώρα που συζητούμε καμία διαδικασία υδρόλυσης και ότι τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, εφόσον πρόκειται για στρατιωτική αποστολή του Εθνικής Άμυνας, έχουν ενημερωθεί για την υλοποίηση του σχεδίου καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας σωστά, έγκαιρα και ολοκληρωμένα? Και κάτι ακόμα. Τελικά, Κρήτη, Μάλτα, Λιβύη? Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Να ξεκινήσω επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχει αρχίσει καμία διαδικασία υδρόλυσης. Όπως είπα και στην πρωτολογία μου, το καράβι το αμερικανικό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ναυτική βάση στην Ισπανία και δεν έχει αρχίσει η υδρόλυση, η οποία από ό,τι πληροφορούμαστε θα γίνει στη Μεσόγειο. Εμείς προσπαθήσαμε και με συναντήσεις του αντιπρόεδρου του κ. Βεντζέλου με την ομόλογό του την κυρία Μπονίνο να δημιουργήσουμε και να πείσουμε τον Οργανισμό για την Καταστροφή των Χημικών Όπλων να γίνει καταστροφή εκτός Μεσογείου. Δυστυχώς δεν υπήρχε και από άλλες μεσογειακές χώρες η ίδια, αν θέλετε, ανταπόκριση. Όπως επίσης, και εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας με την απαξίωση των περιβαλλοντολογικών οργανώσεων, οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις ενημερώνονται, διότι είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν και την επιστημονική γνώση, ορισμένοι από αυτούς τουλάχιστον, ενημερώνονται και θα ενημερωθούν ακόμα σε περισσότερες λεπτομέρειες από τον οργανισμό. Οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις ενημερώνονται και θα ενημερωθούν
Εμείς ενημερωνόμαστε, όπως σας είπα στην πρωτολογία σου, εμείς ενημερωνόμαστε και μέσα στις πρεσβείες μας στη Χάγη και μέσω ΝΑΤΟ για όλες. Αλλά επειδή υπάρχει πάντα η καχυποψία, εδώ έχουμε φτάσει να είμαστε καχύποπτοι όχι για τους μαφιόζους που ρίχναν στη Μεσόγειο πυρηνικά και τοξικά, είμαστε καχύποπτοι για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τον Οργανισμό Καταστροφής των Χημικών, όταν τα χημικά ήταν στη Συρία και τα οποία ήταν ξέφραγο αμπέλι, δεν ανησυχούσαμε. Λοιπόν, μην υπερβάλλουμε και μην μέσα στην υπερβολή μας δημιουργούμε πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η υδρόλυση δεν έχει αρχίσει, η ενημέρωση θα είναι συνεχής, η ενημέρωση όμως θα είναι στα πλαίσια και των κανόνων ασφαλείας, διότι δεν μπορεί όλα εκ των προτέρων να είναι γνωστά δημοσίως. Το παρακολουθούμε στενά το ζήτημα, ή κάναμε προσπάθειες σαν Υπουργείο Εξωτερικών να γίνει υδρόλυση σε άλλο μέρος, δεν κατέστη αυτό εφικτό, από ό,τι φαίνεται, αλλά ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί, από ό,τι φαίνεται θα γίνει στη Μεσόγειο, ίσως γίνει, δεν ξέρω, ακούγεται δημοσιογραφικά ότι μπορεί να γίνει βορείως της Λιβύης, δεν έχουμε πληροφόρηση πάνω σε αυτό, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή υπεύθυνα και δεν θα έχουμε πληροφόρηση μέχρι την τελευταία στιγμή για ευνόητους λόγους. Συγγνώμη. Έχουμε ζητήσει και κάνουμε ενέργειες ώστε να είναι και Έλληνας, αλλά να σας πω κάτι, και να μην είναι Έλληνας, για να μην, όταν θα είναι παρατηρητές, επιθεωρητές του Οργανισμού για την Καταστροφή των Χημικών Όπλων από τη Δανία, από την Νορβηγία, και εγώ θα προτιμάω να είναι Έλληνας, αλλά και να μην είναι Έλληνας, έχω εμπιστοσύνη. Και να απαντήσω και στο τελευταίο ερώτημά σας, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει κάτι, το αναλαμβάνει η χώρα, το κράτος, του οποίου τη σημαία φέρει το πλοίο αυτό. Και στην προκειμένη περίπτωση, το Αμερικανικό κράτος.